Λοιπόν, και επειδή η επανάληψη είναι μητέρα μαθήσεως, θα σας το δείξω άλλη μια φορά με μια άλλη φωτογραφία, πώς γίνεται ο διαχωρισμός συχνοτήτων και στη συνέχεια ρετούς μιας φωτογραφίας ενός πορτρέτου στο Photoshop. Διαχωρισμός συχνοτήτων ή αλλιώς frequency separation. File, open για να ανοίξουμε ένα αρχείο. Αυτή τη φορά θα ανοίξω το αρχείο Skin, το οποίο όπως θα δείτε έχει εμφανή σημάδια, το πρόσωπο, τα οποία θέλουμε να τα εξαλείψουμε. Το πρώτο μας βήμα είναι να δημιουργήσουμε δύο layer κάνοντας duplicate από το paleta layer το background μας. Background copy και άλλο ένα, background copy 2. Το πάνω το ονομάζουμε texture για να το αναγνωρίζουμε. Το από κάτω με διπλό κλικ color. Επιλέγουμε και τα δύο με control. Πατάμε control G και γίνονται ένα group. Κρύβουμε το texture και επιλέγουμε το color. Από το filter πάμε πρώτα στο Other, High Pass, για να δούμε ποιο θα είναι το ιδεατό Gaussian Blur που θα βάλουμε. Εδώ βλέπουμε ότι γύρω στο 20 είναι αρκετά καλό γιατί φαίνεται η υφή. Πατάμε λοιπόν Cancel. Και πάμε τώρα και εφαρμόζουμε τόσο Gaussian Blur όσο ήταν το φίλτρο High Pass το οποίο μας καθοδήγησε. Gaussian Blur στο Layer Color και βάζουμε 20. 18 θα βάλω. 18 νομίζω είναι καλύτερα. Πατάμε OK. Έπειτα πατάω στο Texture. Το εμφανίζω και από το μενού Image πηγαίνω και επιλέγω Apply Image. Από το πεδίο Layer επιλέγω το Color, δηλαδή το από κάτω layer από αυτό που δουλεύω αυτή τη στιγμή, δουλεύω στο Texture, αλλά εγώ επιλέγω Color, δηλαδή το texture να γίνει απλά στο color, ουσιαστικά με την ρύθμιση subtract να αφαιρέσει τους τόνους και είπαμε η ρύθμιση που μπαίνει πάντα εδώ είναι το scale 2 και offset 128. Μια μικρή παρένθεση, όταν αυτό ισχύει όταν δουλεύουμε εικόνες 8 bit. Θα σας εξηγήσω σε μάθημα τι σημαίνει να δουλεύουμε σε εικόνες 8 bit, τι σημαίνει να δουλεύουμε σε 16 bit. Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν για 8-bit εικόνες. Πατάμε λοιπόν OK και έπειτα εφαρμόζουμε στο texture Apply Mode, Blending Mode, Linear Light. Στη συνέχεια επιλέγουμε Color και με το λάσο με ένα feather γύρω στο 25-30 ώστε να είναι αρκετά ομαλό τα όρια, αρκετά ομαλά τα όρια της επιλογής μας. Διαλέγουμε την περιοχή που θέλουμε να εξομαλύνουμε. Παρατηρήστε εδώ ότι έχουμε και μια τρίχα η οποία δεν θα χαθεί, γιατί αυτή τη στιγμή εξομαλύνουμε μόνο χρωματικά την εικόνα μας. Και πάμε από το filter και εφαρμόζουμε blur, Gaussian blur, παραπάνω αρκετά. Βλέπετε ότι η εικόνα μας έχει γίνει αρκετά ομαλή. Θα τσεκάρω το preview για να δείτε πως ήταν πριν και πως γίνεται. Πατάμε OK και συνεχίζουμε με μια δεύτερη επιλογή. Δεύτερη περιοχή της εικόνας μας. Filter, Blur, Gaussian Blur.
Αφού το κάνουμε αυτό τμηματικά σε όλες τις περιοχές που θέλουμε να επιδιορθώσουμε, ίσως κάποιες φορές χρειαστεί να βάλουμε λιγότερο ή περισσότερο μπλερ, δεν είναι ασφαλές δηλαδή πάντα να εφαρμόζουμε την ίδια ρύθμιση, γιατί μπορεί να καταλήξουμε σε ένα ψεύτικο αποτέλεσμα. Οπότε το τσεκάρουμε. Κάποιες φορές είναι λιγότερο, κάποιες φορές είναι λίγο περισσότερο. Αφού τελειώσουμε, πάμε στη συνέχεια στο layer texture και με τη στάμπα, clone stamp, μπορούμε να εξαφανίσουμε κάποιες υφές, κάποια texture που δεν εξαφανίστηκαν με την προηγούμενη μέθοδο. Πατάμε Alt, βλέπετε εδώ πέρα ένα σημαδάκι, το σημείο. Πατάμε λοιπόν Alt σε μια περιοχή, και σε μια περιοχή παραδίπλα κάνουμε κλικ, παίρνουμε δείγμα και το εφαρμόζουμε εκεί που θέλουμε να εφαρμοστεί. Βλέπετε εδώ πέρα και την τρίχα, ας πούμε θέλουμε να την βγάλουμε, Alt. Με αυτή τη μέθοδο βλέπετε ότι κρατάμε τους τόνους του δέρματος χωρίς όμως να διορθώνοντας παράλληλα και την υφή εκεί που χρειάζεται διόρθωση. Το φρύδι εδώ, μια τριχούλα που μπορεί να τη βγάλουμε. Τριχούλες εδώ που μπορούμε να θέλουμε να τις αφαιρέσουμε. Σημαδάκια. Οπότε, αφού έχουμε εξομαλύνει αρκετά την εικόνα μας, δείτε πώς ήταν πριν, μόλις κρύψω το group. Στη συνέχεια μπορούμε, εφόσον θέλουμε, να κατεβάσουμε από το group τη διαφάνειά του, το opacity, σε ένα επίπεδο που να μας φαίνεται εμάς πιο ρεαλιστικό. Έτσι. Μπορεί και καθόλου, ανάλογα. Τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και έχουμε τελειώσει ουσιαστικά. Έχοντας κάνει διόρθωση, χωρίς όμως να έχουμε καταστρέψει το δέρμα.